Πικρό από ό,τι φαίνεται θα πίνουν τον καφέ οι Έλληνες τους επόμενους μήνες λόγω παρατεταμένης ξηρασίας στο Βιετνάμ, αλλά και εξαιτίας των προβλημάτων της ναυτιλίας που προκαλούν οι επιθέσεις των Χούθη στην Ερυθρά Θάλασσα. Η ποικιλία ρομπούστα αντιπροσωπεύει το 40 με 45% της παγκόσμιας παραγωγής, ενώ η ποικιλία ράμπικα αποτελεί το μεγαλύτερο μέρος του υπόλοιπου 55 με 60%. Η κατάσταση έχει φτάσει λίγο στα προχώρητα, να πούμε την αλήθεια. Το να ανέβει η τιμή είναι κάτι που εμάς μας επηρεάζει περισσότερο, γι' αυτό θα κοιτάμε σίγουρα κάτι πιο οικονομικό για μας. Η τιμή στην ποικιλία ρομπούστα τον Ιανουάριο του 2024 ήταν στα $2,689. Ο τόνος σήμερα όμως εκτοξεύεται στα $4,500, δηλαδή βρίσκεται στα υψηλότερα επίπεδα από το 1979. Στην ποικιλία αράμπικα, τρεις μήνες πριν, η τιμή του ήταν 162 σέντς η λίβρα και το Μάιο 220 σέντς η λίβρα. Προσπαθούμε να το αποφύγουμε μερικώς απορροφώντας και εμείς κάποιες από τις αυξήσεις αυτές, αλλά όπως καταλαβαίνετε αυτό είναι φύσινα δυνατό να συμβεί. Η τιμή του καφέ θα αυξηθεί ακόμα περισσότερο αν η κυβέρνηση αποφασίσει να φέρει το ΦΠΑ από το 13 στο 24%. Ο Υπουργός Οικονομικών όμως, Κωστής Χατζηδάκης, ψάχνει τρόπους για να αποτρέψει αυτό το ενδεχόμενο. Και όλα αυτά ενώ στην Ελλάδα ήδη πληρώνουμε τον καφέ χρυσό σύμφωνα με τα στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Υπηρεσίας. Σε ένα μέσο κατάστημα εστίασης, ο καπουτσίνος στην Ελλάδα κοστίζει 3,32 €. Στη Γαλλία 2,97 €, στο Βέλγιο 3,25 €, στην Ιταλία 1,58 €, στη Λετωνία 2,88 €. Στην Πορτογαλία 1,71 € και στην Ισπανία 1,79 €. Τι θα πίνουμε? Είναι τσιπημένα, δηλαδή δεν μπορείς να πας συνέχεια για να πιεις έναν καφέ. Από την πλευρά τους, οι εταιρείες εμπορίας καφέ ζητούν απαλλαγή ή έστω μείωση από τον ειδικό φόρο κατανάλωσης, καθώς όπως λένε επιβαρύνει την τιμή του καφέ κατά 50 με 60% ετησίως και τον κλάδο 140 εκατομμύρια ευρώ.